Χαίρετε. Σε αυτό το βίντεο θα αναφερθώ στις κατά τη γνώμη μου 5 μεγαλύτερε φαγέ που έχει υποστεί ο Όφη. Το ξέρω ότι θα φέρω δυσάρεστε αναμνήσει, αλλά καλό είναι να μην ξεχνάμε όσα έχουν περάσει ανά τα χρόνια. Στο σημείο ήθελα να πω ότι αν σα αρέσει το περιεχόμενο, θα το εκτιμούσα να κάνετε ένα subscribe και ένα σχόλιο. Συνεχίζουμε λοιπόν με το βίντεο. Στην πέμπτη θέση θα βάλω τον αγώνα ΑΕΛ Όφη το 2008-9. Ήταν η χρονιά που ο Όφη έπεσε κατηγορία γιατί πραγματικά είχε μια πολύ κακή ομάδα με Στόλιτσα, με Σουλεάπ, Μπαρκαουάν, στην άμυνα και ένα τραγικό μάλαρτ στο τέρμα. Και ειδικά το σου λέει: αν θυμάμαι καλά, τον πλήρωνε όφη για πολλά χρόνια. Ε, μόνο ο Εντόη επεζητώται καλά με την... και θυμάστε όλη την ιστορία πριν από το μάτσο με τον Παναθηναϊκό να είναι γνωστή που τον κατεβάσανε από το λεωφορείο. τέλος πάντων, μην επεκταθώ. Ωστόσο, και σε ένα μάτς η ομάδα προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο και δεν την άφησαν. Καθώ το 75 με το σκορ στο 2-3, ο Σίμιτ κάνει το 2-4, εμφανώ καλυπτόμενο, αλλά ο πόπτο τον βγάζει με το έτσι θέλω offside και στερεί από τον όφη την Ήταν πιθανό γιατί στο 75 με 2 γκολ διαφορά, άντε πέσει στο με τα χάλια που είχε ο τότε. Ενώ και το γκολ του Νταμπίζα στο 4-3 είναι και αυτό offside. Οπότε με ένα ακυρωμένο λάθο γκολ και ένα γκολ αντιπάλ που δεν έπρεπε να μετρήσει, νομίζω δικαίω μπαίνει στο top 5. Στην τέταρτη θέση θα σα μεταφέρω σε μια δύσκολη εποχή για τον ένα χρόνο μετά από τότε που έπεσε στην αλφα εθνική στα playoff off της β' με αντίπαλο τον εθνικό πυρός σε ένα μάτς που έλειξε 4-4 διότι της, σε αυτό το μάτς ο αξέχαστος ο Δαλούκας ειλικρινά δεν ξέρω τι να πρωτοαναφέρω για αυτό το μάτς υπάρχουν δύο πέναλτι που δίνει σε βάρος του Μπερτίν που όχι μόνο δεν είναι πέναλτι αλλά είναι και αστείες βουτιές και όχι μόνο αυτό αλλά που βάλει και τον Μπερτίν σε αυτό το μάτς Τελικό σκορ, όπω είπα, 4-4. Μετά τον αγώνα, όλη η Κρήτη βράζει γιατί βλέπει το βρώμικο παιχνίδι σε βάρο του off μπαίνει στη λίστα και αυτός ο αγώνας πέρα από την τραγική διατησία και λόγω της κρισιμότητάς του γιατί ο ένας χρόνος παραπάνω που έκατσε ο όφι στη Β' εθνική την επόμενη χρονιά αφού δεν ανέβηκε από τα play-off έπαιξε σημαντικό ρόλο στα οικονομικά της ομάδας και στην του συλλόγου το 2015 ας πάμε τώρα σε ένα πιο πρόσφατο στο περσινό λεβαδιακό σόφι με τον όφη να αδικείται αυτή τη φορά καθώς το γκολ του λεβαδιακού δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή ήταν ένα φάουλ του στάνκοβιτς και ήταν αντικανονικό με αυτό τον γκολ όμως ο λεβαδιακός έπιασε τον όφη και τον κράτησε χαμηλά μάλιστα εάν είχε πάρει αυτό το βαθμό πέρσι θα μπορούσε να είναι και σωτήριος καθώς τερμάτισε με 32 βαθμούς μαζί με την ξάνθη που υπερτερούσε όμως την ισοβαθμία γιατί είχε κερδίσει στα μεταξύ τους παιχνίδια Εάν ο Όφη έπαιρνε τον βαθμό, σε θεωρητικό επίπεδο θα τερμάτιζε στου 33 βαθμούς και 32 εξάνθη, οπότε θα πήγαινε εξάνθη στα μπαράζ με τον πλατανιά. Οπότε λόγω της κρισιμότητάς του, γι' αυτό το λόγο μπαίνει στο, στη λίστα αυτός ο αγώνας γιατί θα έπαιζε εξάνθη με τον πλατανιά το πιο πιθανόν, αν ο έπαιρνε αυτό το χ. Θεωρητικά πάντα έτσι. Στο νούμερο 2 θα βάλω τον αγώνα με τον Απόλλωνα Ασμήρνη και το 1-1 το 2017 για τη Β' Εθνική με διατηρητή αυτή τη φορά τον Παπαδόπουλο ο οφ προηγείται στο σκορ με γκολ του μάνου όμως με μια βουτιά πέρσι το απόλλωνα ο παπαδόπουλος σφυρίζει ένα ανύπαρκτο πέναλτι τη βουτιά αν δεν κάνω λάθος την είχε κάνει ο αλμπάνης το πιο πιθανό να μην ανέβαινε αυτή τη χρονιά ο οφ γιατί πώς να το πω κομψά γιατί διαιτητές είχαν έτσι ας πούμε μια λίγο παραπάνω συμπάθεια στη λαμία και τον απόλλωνα τότε αλλά και ο Όφι δεν είχε τόσο καλή και ποιοτική ομάδα όπως ας πούμε την επόμενη σεζόν με τον παπαδόπουλο που ανέβηκε πραγματικά τρένο Μπαίνει όμω και αυτό στη λίστα γιατί είναι η ταφόπλακα του όφη να διεκδικεί την είσοδο στη Super League. Και αν έρθει κάτι τέτοιο, είναι καλό να έρθει από τα δικά σου τα λάθη, να μην το καθορίζουν οι διαιτητέ. Οπότε νομίζω μπαίνει και αυτό δίκαια στη λίστα. Στο νούμερο 1, νομίζω εντάξει το περιμένετε όλοι, είναι κοινό μυστικό ότι ήταν το μάτι με τον Πανσεραϊκό. Και πάει, πάει στο καλό η αποβολή του Μπούρμπου με τα χίλια ζώρια να τη δεχτώ. Το, το κατά λάθο κόψιμο του ρεύματο για να χαθεί ο ρυθμό για 45 λεπτά, πάει και αυτό να το δεχτώ. Το πέναλτι που γίνεται στο βρόνταξι που πάγει το σπρώχνι, να το δεχτούμε κι αυτό. Αλλά το μισό μέτρο καλυπτόμενο βρόνταξι δεν μπορώ να το δεχτώ που βάζει τον κόλ. Νομίζω η χειρότερη διατησία που έχει δεχτεί ποτέ ο Όφη στην ιστορία του, αλλά λάβουμε και υπόψη το διακύβαμα. Καθώ χάθηκε μια άνοδο, χάθηκαν χρήματα που, όπω είπα και πριν στο μάτσο με τον Εθνικό, γιατί έγιναν την ίδια περίοδο αυτά τα μάτσα, θα μπορούσαν να σώσουν τον Όφη από τη γάμα Εθνική. Παρ' όλα αυτά, όμω, είμαι άνθρωπο που πιστεύω στο κάρμα, πιστεύω ότι όλα για κάποιον λόγο γίνονται. Και ίσω αυτά να πεισμώνουν και να μα κάνουν πιο πολύ όφη. Και ίσω μια τέτοια διατησία να πείσμος και του αμαράδε να φέρουν τον μπούσαι στο Ηράκλειο και να διεκδικήσει όφη αυτό που του ανήκει. Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη θεία και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.